Ο Νικηφόρος Λύτρας, 1832-1904, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους και δασκάλους της ζωγραφικής κατά τον 19ο αιώνα. Θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου και πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της διδασκαλίας των καλών τεχνών στην Ελλάδα. Ο Νικηφόρος Λύτρας, που γεννήθηκε στην Τίνο, ήταν γιος του Αντώνιου Λύτρα, ενός λαϊκού μαρμαρογλύπτη, ο οποίος περιπλανήθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Βαλκανίων, αναζητώντας την τύχη του, και τελικά κατέληξε στην Τίνο. Ο πατέρας μετέδωσε στο γιο του τη μεγάλη αγάπη του προς την καλλιτεχνία και ο Νικηφόρος Λύτρας από μικρή ηλικία είχε εκπλήξει με το πλούσιο ταλέντο του όσους έτυχε να το γνωρίσουν. Το 1850, σε ηλικία 18 ετών, πήγε στην Αθήνα μαζί με τον πατέρα του και γράφηκε στη Σχολή Ωραίων Τεχνών, η μετέπειτα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1860, με υποτροφία του βασιλιά Όθωνα, πήγε στο Μόναχο για να σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία των Καλών Τεχνών και έτσι βρέθηκε στην καρδιά της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής ζωής. Το 1862, με την έξωση του βασιλιά Όθωνα, το ελληνικό κράτος διέκοψε την υποτροφία που του χορηγούσε, αλλά ο εύπορος βαρόνος Σιμών Σίνας, πρέσβης της Ελλάδας στη Βιέννη, ανέλαβε τα έξοδα των σπουδών του. Το καλοκαίρι του 1865, λίγο πριν αναχωρήσει για την Ελλάδα, συνάντησε τον φίλο του Νικόλαο Γίζη, που μόλις είχε φτάσει στο Μόναχο για να σπουδάσει κι αυτός. Μαζί με τον Γίζη επισκέφτηκαν εκθέσεις και μουσεία και πήγαν για λίγες μέρες στις εξοχές του Μόναχου σε γραφικά χωριά της Βαυαρίας. Την περίοδο που ήταν στο Μόναχο, ο Λύτρας ασχολήθηκε με τη λεγόμενη ιστορική ζωγραφική, με θέματα παρμένα από την ελληνική μυθολογία και την ελληνική ιστορία. Με την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Λύτρας διορίστηκε καθηγητής στη Σχολή Ωραίων Τεχνών, στην έδρα της ζωγραφικής, την οποία κατήχε για 38 χρόνια διδάσκοντας με υποδειγματική ευσυνειδησία και ζήλο. Το 1873, μαζί με τον Γίζη, έγανε ένα τρίμηνο ταξίδι στη Σμύρνη και τη Μικρά Ασία. Τον επόμενο χρόνο πήγε πάλι στο Μόναχο και επέστρεψε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 1875. Το Σεπτέμβριο του 1876, μαζί με τον Γίζη πάλι, αναχώρησε για το Μόναχο και το Παρίσι. Ο Λύτρας, με τα ταξίδια του στο Μόναχο, ανανεώνει τη σχέση του με τη δυτικό ευρωπαϊκή τέχνη. Το 1879 επισκέφθηκε την Αίγυπτο και το χειμώνα του ίδιου έτους παντρεύτηκε την Ειρήνη Κυριακίδη, κόρη εμπόρου από τη Σμύρνη. Τον επόμενο χρόνο γεννήθηκε το πρώτο από τα 6 παιδιά τους. Ακολουθούν 4 ακόμα γη και μια κόρη. Ο γιος του Νικόλαος έγινε και αυτός ζωγράφος με πλούσιο και πολύ σημαντικό έργο. Από το 1880 η φήμη του είναι πια εδρεωμένη. Ακολουθούν σειρά διεθνών και πανελλήνιων εκθέσεων όπως και μετάλλια. Μάλιστα το 1903 παρασημοφορήθηκε με το Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος. Πέθανε σε ηλικία 72 ετών στις 13 Ιουνίου 1904 μετά από σύντομη ασθένεια που μάλλον οφειλόταν σε δηλητηρίαση από τις χημικές ουσίες των χρωμάτων.